μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες του Ακράτου στο παιχνίδι. Το σούτ του Σκούφαλη, η μπάλα φτάνει τελικά στα χέρια του Νικοπολίδη μετά την παρέμβαση και του Ανατολάκη. Και φτάνουμε στο 38 λεπτό, δεύτερη κίτρινη. Κόκκινη δηλαδή για τον Πένια, ο οποίος αφήνει την ομάδα του με 10 παίκτες. Δεν του άρεσε αυτή η απόφαση. 44 λεπτό και πάλι ο Τζόρτζεβιτς από τα αριστερά. Αλλάζει την μπάλα. Μέση παίκτες του. Γίνεται και πάλι αποδέκτης αυτής. Το σουτ που επιχειρεί απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Παγώνης. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Οι Ερυθρόλευκοι ανέβασαν το ρυθμό του στην επανάληψη. 41 λεπτό. Ο Τζόρτζεβιτς αφήνει στο Γεωργάτο. Πολύ καλή μπαλιά για τον Οκά, ο οποίος ζητά χέρι. Η μπάλα φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του Μποαντά. Εδώ και πάλι η κάθετη μπαλιά του Γεωργάτου για τον Οκά. Πολύ έξυπνη. Ίσως και η μπάλα να βρήκε στο χέρι του Μποαντά. Τίποτα όμως σύμφωνα με τον κύριο Νικολαίδη. Εκτέλεση κόρνερ και πάλι από τον Γεωργάτο. Κεφαλιά από τον Ανατολάκη, ο οποίος αφήνει και πάλι στον Γεωργάτο. Αυτός με τη σειρά του στον Ριβάλντο, ο οποίος θέλει να κάνει το γέμισμα. Τελικά αυτό γίνεται από τον Γεωργάτο. Κεφαλιά του Στολτίδη, μπάλα στο οριζόντιο, δοκάρι. Ένα ακόμη κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους. Γέμισμα από τον Γεωργάτο. Γύρισμα από τον Ανατολάκη. Προσπάθησε ο Μπαντάς να απομακρύνει. Δεν τα κατάφερε. Μπαμπακίντα. Νέο γέμισμα, κεφαλιά και πάλι από τον Στολτίδη, δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Λιμπερόπουλου. Πατσατζόγλου αφήνει την μπάλα για τον Σούρερ, αυτός τον Μπαμπακίντα. Ο τελευταίος, πολύ καλή συνεργασία με τον Πατσατζόγλου, δοκιμάζει το σουτ. Με υπερένταση ο Λιμπερόπουλος διώχνει την μπάλα σε κόρνερ στο 56 λεπτό. Εκτέλεση κόρνερ από τον Ριβάλντο. Διώχνει ο τερματοφύλακας ομάδας των Αλιοσίων. Μπαμπακίντα δεν καταφέρει να στείλει την μπάλα. Θα δέχεται πολύ καλή ευκαιρία αυτή για τους Ερυθρόλευκους. Γεωργάτος περνάει την μπάλα στον Τζόρτζεβιτς. Αυτός με τη σειρά του για τον Οκά, ο οποίος δοκιμάζει το σουτ. Την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ένα ακόμη δοκάρι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν ανώτερος στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπουμε η μπάλα κόντρα και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λιμπερόπουλου. Εκτέλεση κόρνερ από τον Γεωργάτο, καρφωτή κεφαλιά του Ριβάλντο στο 61 λεπτό. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ 1-0. Με τον Βραζιλιάνο να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα, να λυτρώνει την ομάδα του Τροτ Σόλιντ. Εδώ και πάλι καρφωτή κεφαλιά. Δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να αντιδράσει ο Λιμπερόπουλος. Ο Κάς βγαίνει κερδισμένος από τις κόντρες. Αφήνει στο Γεωργάτο το σουτ τελευταίου. Θα σταματήσει αρχικά στον Λιμπερόπουλο και έπειτα στο οριζόντιο δοκάρι. Τελευταία ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Ντάνι γίνεται αποδέκτης της μπάλας. Πολύ όμορφη ατομική ενέργεια. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Εκπληκτικό σουτ. Την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Λιμπερόπουλου. Δεν υπήρξε συνέχεια στη φάση. Μπάλα κατέληξε out. Εδώ και πάλι το εκπληκτικό σουτ από τον Ντάνι, ο οποίος είχε περάσει τον αγώνα ως αλλαγή. Τελευταίο σφύριγμα της λήξης. Βρήκε τον Ολυμπιακό να κερδίζει 1-0 εκτός έδρας. Με γκολ από τον Ριβάλντο, ο οποίος λύτρωσε την ομάδα του Τροτ Σόλιντ.